Από τι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα, θεωρείται αυτόματα εγκεκριμένος ο λογαριασμός. Εδώ όχι μόνο δεν υπήρξε άρνηση
υπήρξε ρητή έγκριση του λογαριασμού, οπότε λέει η νομοθεσία ότι εντός τριών μηνών ο εγκεκριμένος λογαριασμός πρέπει να πληρώνει. Και ακολουθήθηκε όλη η διαδικασία μέχρι να αναγγίξει το θέμα, ήταν εντός το οικονομικό για να πληρωθεί ο άνθρωπος. Από, θέλετε, φινοφοβία, θέλετε, δεν πληρώθηκε ο ανάλογος τον 7ο και 8ο λογαριασμό, επειδή ανέκυψε ο πέμπτος και... Και ποιο είναι το στασιαζόμενο θέμα? Και όποιος θέλει μπορεί να πάρει την ανέρεση να δει. Είναι το εξής. Πάγια είναι η νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων μέχρι και πρόπερση, που λένε ότι ο εγκεκριμένος λογαριασμός είτε σιωπηρά δια της παρόδου του ενός μηνός που δεν επέστρεψε, είτε ο εγκεκριμένος ρητά πληρώνεται παρεκτός. Εμείς λέμε τώρα αν ανέκυψε λόγω δημοσίου συμφέροντος. Και εδώ αυτό είναι το στασιαζόμενο θέμα. Παρόλο που γίνανε οι δουλειές του 7ου και 8ου λογαριασμού και έπρεπε να βγάλει το δικαστήριο όπως βγάζει μέχρι τώρα η νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων, ότι επειδή λέει η νομοθεσία αυτό όπως είπε το διοικητικό επιτελείο, έπρεπε να πληρωθεί αφού ήταν εγκεκριμένο επί τριετία, όχι επί τριμηνού, επί τριετία. Ή αφού ανακαλύψε μέσα από το υστέρων λόγω δημοσίου συμφέροντος, υπέρτερου, έπρεπε να τον κρατήσει. Την ανέρεση αυτή την εισηγήθηκα να γίνει και για τον εξή λόγο. Αυτή η πάγια νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας μέχρι τώρα, πέρυσι με μια απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας είχε μια ρομή που αφορούσε μια μελέτη της περιφέρειας Βόλου, της περιφερειακής διοίκησης Βόλου. Και εκεί για πρώτη φορά είπε το Συμβούλιο Επικρατείας, ενώ το τμήμα του, το τμήμα του παρέπεψε στο Συμβούλιο Επικρατείας, ο τμήμας θα σας πω στην Ολομέλεια, θα σας πω δύο πράγματα λίγο για να καταλάβετε τον τεσσού το νομικό της υπόθεσης και γιατί πήγαμε στον καθηγητή όσον αφορά την αναστολή. Είπε ότι το τμήμα είπε ότι πάω κόντρα στην ομολογία που μέχρι τώρα απαραίτητο μήνας, παρόλο που λέει η νομοθεσία ότι θεωρείται εγκεκριμένος ο λογαριασμός, γιατί έχει την πάξη στην περιφέρεια εδώ, πέρασε ο μήνας και ενώ είπαν ότι δεν έγιναν οι δουλειές, υποχρεώθηκαν να τα πληρώσουν. Και πήγαν στο ΣΤΕΙ και είπε το τμήμα κόντρα στην κόντρα λέει η ημερομηνία, κόντρα στον νόμο και στη μέχρι τώρα νομολογία κρίνω αυτό. Αλλά επειδή πρώτη φορά το 2014 λέω κάτι που επί 20 χρόνια δεν έλεγα, το στέλνω το θέμα στην Ολομέλεια. Και η Ολομέλεια συνεδρίασε το τέλη του 2014 και ακολούθησε μια μέση λύση. Είπε δηλαδή ότι, γιατί το τμήμα του είπε ότι ο λογαριασμός θεωρείται μη εγκεκριμένος, κόντρα στον νόμο. Είπε όχι η Ολομέλεια, θεωρείται εγκεκριμένος, κακώς είπε το τμήμα μου έτσι. Αλλά εφόσον υπάρχει λόγος δημοσίου συμφέροντος, δικαιούται σε ανάκληση η υπηρεσία ή να μην πληρώσει. Εκεί πατώντας σε αυτή την απόφαση που είναι τελείως περσινή, είναι προ 7 μήνου, είπα να ασκηθεί ανέρεση με το σκεπτικό αυτό, ότι τα χρωστάμε τα λεφτά, γιατί αυτό είναι κατά βάση. Και δεν το λέμε εμείς, το λένε οι αρμόδιες υπηρεσίες που ενταλματοποίησαν. Χρωστάμε τα λεφτά του 7ου και 8ου λογαριασμού. Αλλά κύριοι, όπως είπε το διοικητικό εφετείο, μπορεί να κάναμε αγωγή για τον 5ο και 6ο, γιατί αυτό μας είπε το διοικητικό εφετείο. Ότι τα χρωστάτε και για τον 5ο και 6ο κάνατε αγωγή. Αυτά έπρεπε να τα πληρώσετε, αφού καλύπτουν δουλειές που έχουν πραγματοποιηθεί. Και γιατί είπα τώρα την ανέρεση που συνέταξα εγώ. Εγώ από 15 χρόνια στο Δήμο έχω κάνει όλα τα συμβουλία του Κρατίας χωρίς να χρειαστώ να επιβαρύνω το Δήμο. Είναι η πρώτη φορά που εισηγούμε να βάλουμε καθηγητή. Γιατί σε επίπεδο αναστολής? Γιατί είναι πιο δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο να δώσει σε αυτό το στάδιο αναστολή το δικαστήριο και γι' αυτό νομίζω ότι και κάποιος ειδικός θα μετρήσει περισσότερο. Γι' αυτό ενώ την ανέρεση την έκανα εγώ σαν δικηγόρος του Δήμου να μην επιβαρυνθεί και ενώ στην επιστολή που του στείλαμε, που είπαμε αν κρίνει ότι υπάρχουν και πρόσθετοι λόγοι τους οποίους μπορεί να ενδυναμώσει τη θέση μας και είπε ότι δεν κρίνει, στην αναστολή θεώρησα καλό να μπει ο ειδικός, ο καθηγητής του διοικητικού δικαίου στις διοικητικές συμβάσεις, γιατί πλέον αλλάζουμε την ομολογία των διοικητικών δικαστήριων που πήρε μια ρογμή σε μια μελέτη την μέχρι τώρα νομολογία. Τώρα για το θέμα που είπε ο κύριος Μελιόπουλος, γιατί γίνεται μια παραφιλολογία και μια παρανόηση, όχι εσκεμμένη. Εδώ δικηγόρος θα ρωτήσετε που είναι αναίσθητα διοικητικά, αν ρωτήσετε 10 δικηγόρους θα πει δεν παρέσει, ερήμην δικάστηκε. Δεν απαιτώ να το ξέρει μη γνώστης, μη νομικός. Ακούστε να δείτε, στα διοικητικά δικαστήρια και γενικά στο δίκαιο δημοσίων έργων, δεν υπάρχει
τεκμήριο ερημοληθείας. Ακόμα και να πας, να εμφανιστείς και να πεις ομολογώ, θέλω να τα πληρώσω αυτά τα λεφτά του δικαστήριου, δεν τα εκπληκτάζει αν την κρίνει, υπηρήθηκε όλη η νομιμότητα και όλη η διαδικασία. Το ότι ο Δήμος παρέστη, εμφανίζεται, αν διαβάσει την απόφαση, δεν είναι τον κάποιος ερήμη δικαστής να αναφέρεται μέσα. Η απόφαση όταν εκδίδεται με βάση τεκμήριο ερημοληθείας λέει, επειδή κλητεύτηκε νομίμως και προθέσμος και δεν παρέστη, δικάζεται. Τεκμένονται ομολογημένοι ισχυρισμοί, δεχτεί η προσφυγή. Εδώ υπάρχει 30 σελίδες απόφαση, των οποίων οι 4 σελίδες αναφέρονται στις θέσεις και στο υπόνομα του Δήμου Βέλης. Είναι δυνατόν κάποιος που δικάστηκε ερήμην και δεν παραστάθηκε να έχει απόψεις και να τις αξιολογεί το δικαστήριο και να λέει αυτά που ισχυρίζει ο Δήμος Βέλης δεν ευσταθούν διότι ο λογαριασμός ήταν εγκεκριμένος. Γιατί τι είπαμε εμείς στο δικαστήριο αυτό. Ο έβδομος και ο γνώστας θα πει την υπηρεσία. Έφερε ο ανάδοχος τα ερτάματα όλα ότι οι εργασίες έγιναν, οι πιστοποίησεις έγιναν, δεν πληρώθηκαν γιατί βρήκαμε τις ατασταλίες. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα συμψηφισμό που παίρνει και το έκανε. Είπε το δικαστήριο αυτό δεν γίνεται. Καλώς κάνατε αγωγή για τον 5ο και τον 6ο. Τον 7ο και 8ο οφείλατε να τον πληρώσετε αφού οι δουλειές έγιναν. Γι' αυτό κάναμε αναίρεση. Εκείνο το δεν παρέστη για να εξηγήσω και εκείνο. Το δεν παρέστη. Στα διοικητικά δικαστήρια δεν εξετάζει ούτε μάθημα ούτε τίποτα. Και το αν παρέστη θα έλεγε να συζητήσει ο Δήμος και θα έλεγε παρέστη με τον άλλο. Από εκεί και πέρα το κρίσιμο και το θα ήταν το αν ο Δήμος έχασε κάτι από αυτή τη μη παρέστη. Δεν έχει προφορική διαδικασία. Ένα συζητείτε έτσι και φεύγουν. Το θέμα είναι να ακουστούν οι απόψεις. Αν δεν είχαμε καταθέσει υπόμενο για απόψεις και να μην παρέξετε εικόνα αυτά, δεν μπορούσε το δικαστήριο να κάνει απόψεις. Δεν θα έπαιζε απόφαση, θα μας έστελνε εδώ προδικαστική και θα έλεγε τιμωρώ τον Δήμο Βέλης με αυτό το πρόστιμο γιατί δεν έστειλε απόψεις και υπόμενα στο για να μορφώσουμε άποψη. Αρκεί να σας πω ότι σε έργα που θέλαμε να πληρωθούν οι κέρδοι, θέλαμε έγγραφο ότι ομολογούμε ότι τα χρωστάμε τα χρήματα και με την αναπτυξιακή μαθία για ένα άλλο έργο. Δεν έβγαζε προδικαστικές όταν ήθελε να εξαντλήσει όλα, να δει ότι τηρήθηκε η νομιμότητα. Και αυτό διότι ο νομοθέτης το δίκαιο στα διοικητικά δικαστήρια δεν επαφιέται, δεν έχει εμπιστοσύνη ούτε στους αιρετούς, ούτε στους δικηγόρους, ούτε σε κανέναν. Σου λέει ότι ισχύει το ανακριτικό σύστημα και κανένας από τους δυο μας να μην πηγαίναμε. Η απόφαση ήταν, αν και να σας πω, το 70-80% των Δήμων δεν παρίστανται δια φυσικής παρουσίας να πούνε να συζητήσουν. Ο Δήμος μας άσκησε έφεση για κάποια επιδόματα υπαλλήλων του Δήμου Δοβρά, ερήμην που εκαλούντος του Δήμου Βέρειας εκδόθηκε απόφαση επί της ουσίας και κέρδισε ο Δήμος την έφεση. Τώρα να σας πω και τον Τεσού τι έγινε με αυτό και χάσαμε την δικάσιμο και δεν πήγαμε να πούμε το τυπικό συζητήτη. Η υπόθεση αυτή προσδιορίστηκε. Ορίστηκα από την Οικονομική Επιτροπή να πάω. Πάω την πρώτη φορά, αναπάτη για μετά 3 μήνες, 4. Πάω την δεύτερη φορά στην αναβολή μου, αναβάλλεται για μετά 5-6 μήνες. Όταν πλέον ήταν η άλλη αναβολή, ειδοποιούμε ότι θα ζητηθεί πάλι αναβολή. Οπότε παρέπει να κατέβουμε, διότι έχουμε εδώ άλλες 3-4 υποθέσεις. Μπορείς με δικηγόρο Θεσσαλονίκης, μας εκπροσωπεί μόνο για την αναβολή. Αναβάλλεται ξανά για τέταρτη φορά η υπόθεση. Την πέμπτη φορά ειδοποιούμε πάλι ότι θα ζητήσει πάλι ο ανάδοχος αναβολή. Στέλνουμε πάλι ένα δικηγόρο Θεσσαλονίκης, ο οποίος πάλι παρίσταται στην αναβολή. Τώρα, θέλετε, πήρε τηλέφωνο και η υπηρεσία το είχε καταχωρημένο 26-10 και το δικαστήριο ήταν 26-9. Θέλετε, είπε 26-10, είπε λάθος ο συνάδελφος της Θεσσαλονίκης 26-9, ο Δήμος γι' αυτό δεν παρέστηκε την ημέρα. Αλλά από αυτό θέλω να τονίσω, δεν λέτε ότι ο Δήμος έχασε κάτι ή διακυβεύτηκαν τα συμφέροντά του. Διότι αυτά που ήταν να πει και υπόμνημα κατέθεση και τις θέσεις του και όποιος και να πει το αντίθετο, το λέει η απόφαση μέσα. Η απόφαση διαλαμβάνει αναλυτικά τις θέσεις του Δήμου. Δεν είναι τον κάποιος που δεν παρέχει να έχει απόφαση και 4 σελίδες να αναφέρει το δικαστήριο τι είπε. Ο Ερήνη. Κύριε Παπασκευή. Επομένως, σας κάλεσα να νομίζω και τον Τεσσού. Το θέμα σήμερα είναι η έγκριση της αμοιβής. Δεν μπορώ να πω κάτι για την αμοιβή. Είναι δεύτερη φορά που εγκρίνεται αμοιβή. Η προηγούμενη νομίζω ήταν 10-15.000. Για να καθηγηθεί, εγώ το μόνο που θα σας πω είναι το εξής. 4.200 είναι χωρίς το ΦΠΑ. Οι συνάδελφοι ξέρουν γιατί μιλάμε. Αν ο συγκεκριμένος είναι στο 47% συντελεστή φορολογίας που είμαι εγώ και θεωρώ ότι θα είναι τουλάχιστον σαν εμένα, από τα 4.200 θα πάρει
2.000 για όλη τη διαδικασία της αναστολής στο Συμβούλιο του Παναγίας. Αυτό είναι το θέμα εσείς. Με ρωτήσεις. Εγκρίνεται η... Με ρωτήσεις, παρακαλώ. Ο κύριος Μπέκης, ο κύριος Μαρκούλης, ο κύριος Πελιόπουλος, ο κύριος Καγγελίδης, ο κύριος Αποστολόπουλος. Πέντε. Είναι κανείς άλλος. Παρακαλώ. Κύριε Μπέκη. Έχετε το λόγο. Μια ερώτηση να κάνω, γιατί δεν κατάλαβα. Γιατί τελικά είναι αυτό, αφού θα έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να πληρωθεί, γιατί έτσι το έκανε. Γιατί δεν τον πληρώσαμε, να απαντήσω αμέσως. Διότι η υπηρεσία κακώς, και εδώ είναι η υπηρεσία, δεν τον πληρώσε επειδή φοβήθηκε. Η υπηρεσία, επειδή είχαν ανακοίνωση του πέμπτου τέκτου, μα η υπηρεσία ίδια έστειλε τα εντάγματα στο τμήμα το οικονομικό, εκεί ήταν τα εντάγματα επί ένα χρόνο, και δεν, ενώ ενταγματοποίησε, που σημαίνει ότι έγιναν εμπιστοποίησει, και έπρεπε να πληρωθεί. Φοβήθηκαν μετά, επειδή ανέκλεισε το θέμα με το πέμπτο τέκτο και δεν το πληρώσαν. Γι' αυτό και ο άνθρωπος πήγε για το δικαστήριο, ο ανάλογος. Μπορεί να είχε ό,τι είχε με το πέμπτο τέκτο, αλλά οι δουλειές του 7ου και 8ου τουλάχιστον πέρα την υπηρεσία, εγώ είμαι νομικό σύμβουλο. Αφού τις πιστοποίησε, έλεγξε, ακολουθήθηκε όλη η διαδικασία, φόβηκαν να τιμωρούνται και ήρθαν εδώ. Έπρεπε να πληρωθεί. Δεν το πληρώσε το και το πήγε στο δικαστήριο. Και εφόσον το δικαστήριο έκανε ότι δεν έπρεπε να πληρωθεί, ό,τι και να λέγαμε εμείς, δεν θα το πληρώσει. Κύριε Μαρκούλη. Κύριε Μαρκούλη. Ερώτηση. Δεν μου λέτε, κύριε Μαρκούλη, καταρχάς, η θέση της υπηρεσίας έχει υπηρεσία από πότε. Έτσι. Η νομική. Έτσι πιστεύω εγώ. Ωραία, Και λέει οι εργασίες αυτές οφείλονται να ολοκληρώσει την ερώτηση. Ναι.
εξής. Ο έβδομος και ο όγδομος λογαριασμός αφορούν εργασίες που έλαβαν τώρα, αλλά εμείς δεν τις πληρώνουμε αυτή τη λέξη. Διότι οι εργασίες που προηγήθηκαν στον 5ο και 6ο δεν πραγματοποιήθηκαν. Και αυτό το είπα. Αυτό το είπα. Αυτό που θέλω να πω είναι, εκτός από τις απόψεις αυτές, η υπηρεσία το ότι έγιναν οι εργασίες φαίνεται από τις πιστοποιήσεις που έδωσε. Γιατί αυτό για να πάει να πληρωθεί και τις πιστοποιήσεις της επίσημης της απόψης. Και τα πρωτόκολλα και τις καταμετρήσεις. Και τις αισθάνομαι αυτοπεποίθηση ότι μπορώ να την υποστηρίξω. Ακούστε να σας πω. Ακούστε να σας πω. Σε επίπεδο αναστολής, μη με αναγκάζετε να πω από μικροφόρου πράγματα. Μετρούν αλλιώς οι καθηγητές, αφού καταλαβαίνεις, Αντώνη, τι θέλω να πω. Άλλο είναι, εκτός από αυτό, εκτός από αυτό. Κοίταξε, Αντώνη, εκτός από αυτό. Απαντάτε σε αυτήν την παρακαλώ και με λίγα λόγια γιατί επαναλαμβανόμαστε. Εκτός από την ειδικότητα του θέματος, που όλο την καθηγητή, ο άνθρωπος είναι καθηγητής του διοικητικού δικαίου, θα προσθέσει κάτι που ενδεχόμενο να μου ξεφύγει εμένα σε επίπεδο αναστολής. Είναι κατανοητό. Ότι μπορεί να προσθέσει κάτι παραπάνω από σε έξι θέσεις. Γι' αυτό το πήραμε σαν ειδικό για να το πω. Ευχαριστώ. Αν ερώτηση παρακαλώ, κύριος Πελιόπουλος. Ευχαριστώ κύριε Παπασταγγίου. Είπατε ότι με υπόμνημα τελειώσατε να πάρουν κάτι, αλλά τέτοια η απόψη της υπηρεσίας. Δεν θα ήταν καλύτερο και προσφορότερο για τα συμφέροντα του Δήμου να κατατεθεί και ένα δικό σας υπόμνημα, αφού είχαμε δικαστήριο, είχαμε δίκη, όσον αφορά το ποσό, το λεγαμικό σε αυτό το ποσό που τέλος πάντων. Δεν θα πεις αν και πώς θα καταγώνω αυτά που λέτε εδώ, ίσως θα πρέπει να τα πείτε με υπόμνημα, άλλο υπηρεσία, άλλο αντινομική υπηρεσία και ο δικηγόρος του Δήμου. Το υπόμνημα ήταν το δικηγόρο. Όχι, εμείς το υπόμνημα στα τεχνικά έργα γράφουμε αυτά τα ίδια που καταθέτει η υπηρεσία. Και γι' αυτό δεν είναι υποχρεωτικό το υπόμνημα να προσθέσεις κάτι άλλο. Γι' αυτό, αυτό θεωρούν τα δικαστήρια πάντα, δεν ζητάει υπόμνημα. Αν θέλεις παίρνεις προθεσμία και καταθέτεις υπόμνημα. Αυτό θεωρείται υπόμνημα, η θέση της υπηρεσίας. Γιατί από εκεί και πέρα το δικαστήριο γνωρίζει τον νόμο και με βάση τη θέση της υπηρεσίας αποφαίνεται. Σας είπα ότι σε ένθεση που άσκησε ο Δήμος και δεν παραστάθηκε κάτι και έρθει στην ένθεση. Αυτή η διαδικασία σας αφήνει, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Σας κάνω μαζί για να μην... Εντάξει, κύριε Μίλος. Κάντε όλες τις ερωτήσεις, παρακαλώ. Κάντε γιατί όλες είναι συναφείς. Καλώς. Έγινε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η δεύτερη ερώτηση ήταν να μας πείτε συγκεκριμένα η υπηρεσία η διοίκηση του Δήμου τι ποσό αναγνώριζε στο υπόλοιπο αυτό, τι ποσό τους λογαριασμούς και στις ψηφισμούς, τι ποσό αναγνώριζε το χρωστάρι στον εργολά. Ένα τρίτο ερώτημα είναι... Αυτό ακριβώς το επιδικάστηκε, να τα απαντάω αμέσως. Αυτό ακριβώς το επιδικάστηκε. Δηλαδή η υπηρεσία και για μένα διοίκηση του Δήμου. Ναι. Αναγνώριζε ότι η υπηρεσία. Αυτό το ποσό το επιδικάστηκε. Η διοίκηση του Δήμου αναγνώριζε το χρωστάρι αυτό το ποσό. Μια επιστολή είναι του κύριου Δάσκαλου, δεν έχει δημοσιοποιηθεί και η οποία έχει σταλεί και στο Δήμο από 17/13, λέει επιλέξτε το έβδομος και ο όγδομος λογαριασμός δεν έχουν θεωρηθεί νομίμως. Δεν σας διαβάζω τους λόγους που λέει, το γνωρίζετε. Θέλω να μου εκφράσει τη θέση σας για το εξής. Οι λογαριασμοί έβδομος και ο όγδομος δεν έχουν θεωρηθεί νομίμως και είναι άκυροι και δεν αποτελούν δημόσιο έγγραφο νομίμως θεωρημένο. Και να κλείσω και μετά να απαντήσετε και επιθυμώ από τη δίκη του Δήμου απάντησε αυτή την ερώτηση. Για ένα ακόμη έργο, ή μάλλον πρώτα προηγήθηκε το έργο, άνω κάτω σε μετά η γέφυρα Κούσκο, πληρώνουν ο Δήμος, οι δημότες της Βέρειας προκειμένου, λεφτά χωρίς να βλέπουν έργο. Και δεν ξέρουμε ακόμα για πόσο καιρό... Η ερώτηση ποια είναι.
Αν με αφήσετε θα σας την πω. Αν με αφήσετε θα τα πω. Κάντε μια ομιλία ή ερώτηση κύριε Μελιόπουλε. Είναι ερώτηση. Δεν είναι ομιλία ερώτηση. Και μετά ερώτηση. Παρακαλώ. Αν έχετε υπομονή ένα δευτερόλεπτο θα σας κάνω και θα την ακούσετε. Η ερώτηση λοιπόν είναι να μας πει η διοίκηση του Δήμου για αυτό το συγκεκριμένο έργο. Πόσα λεφτά ακόμα ή μάλλον πώς θα προχωρήσει η δουλειά. Θα πληρώσουμε και άλλα λεφτά, θα πληρώσουμε δημότες και άλλα λεφτά. Θα σταματήσει αυτό κάποια στιγμή. Λοιπόν, εγώ έχω επαφή να πω ότι δεν είναι στο θέμα ότι βρίσκεται υποδικαστική διερεύνηση. Μελιόπουλε. Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας, σε παρακαλώ. Κύριε Παπασχεδίου, ερώτηση κάνεις. Στην ερώτηση του κύριε Πρόεδρε. Απαντήστε κύριε Παπασχεδίου. Στην ερώτηση του επί της διαδικασίας. Θέλω λίγο να απαντήσω. Επί της διαδικασίας. Απαντήστε κύριε Παπασχεδίου. Θα σας παρακαλέσω, μην παρεμβαίνετε. Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας, σας παρακαλώ. Καμία διοίκηση δεν υπογράφει. Υπογράφει υπηρεσία. Τι μας υπάρχει εμάς τώρα σαν διοίκηση. Κύριε, εσείς απαντήστε. Ο κύριε Παπασχεδίου θα απαντήσει. Κύριε Μελιόπουλε, όσον αφορά αυτό που λέει ο κύριος δάσκαλος, για τον 7ο και 8ο λογαριασμό και ακύρωση, τα ίδια λέει ο κύριος δάσκαλος και για το 5ο και 8ο. Εγώ νομικά θα σας αξιολογήσω, αυτό είναι λάθος. Διότι ένας λογαριασμός όταν υπογράφεται από κάποια όργανα του Δήμου, δεν χρειάζεται να πω τα ονόματα, αυτό που επικαλείται ο κύριος δάσκαλος αυτή την επιστολή, και δεν την επικαλέσετε μόνο για τον 7ο και 8ο, αλλά για το 5ο και 6ο, που είχε δάσκαλος κλίματα, από εκεί το πήρε και το είπε, είναι το εξής. Λέει ότι δεν έπρεπε να τον υπογράψουν αυτοί οι υπάλληλοι, αλλά άλλοι υπάλληλοι για να είναι ίδιο. Θα σας πω ότι κάθε διοικητική πράξη έχει πλήρη ισχύ με βάση την αρχή της νομιμότητας. Ο τρίτος έξω δεν πρέπει να ξέρει αν αυτό το όργανο που υπέγραψε ως υπάλληλος είναι αρμόδιο ή όχι. Δεν θα καταγγελθεί από άλλη αρχή ή δικαστήριο. Αφού αυτή η απόφαση που έλεγε, αυτή η πράξη, αυτή η πιστοποίηση λογαριασμού που υπογράφηκε από τους συγκεκριμένους δεν ανακλείθηκε ούτε από υπερκείμενο διοικητικό κλιμάκιο, ούτε από δικαστήριο, ούτε καθόλου. Δεν υπάρχει θέμα. Ακόμα και αλυσιτερός λέγεται αυτό, δηλαδή αυτό θέλω να σας πω. Ακόμα και στην ουσία να έχει, που δεν το ξέρω, δίκιο ο δάσκαλος, ο λογαριασμός αυτός, αφού αυτή η πράξη δεν ανακλήθηκε από υπαίθερο κλιμάκιο, ήταν νόμιμη. Όπως, γιατί ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος πληρώθηκαν από τους ίδιους ανθρώπους που είχαν πιστοποιηθεί. Γιατί το θέμα ανέκυψε μετά τον πέμπτο. Και δεν λέμε και τον πρώτο και τον δεύτερο και τον τρίτο και τον τέταρτο που πληρώσανε σε αυτούς, οι ίδιοι άνθρωποι τους είχαν πιστοποιήσει. Αυτό λέει στην επιστολή ο Τάκης και νομίζω ότι εισφάλει. Σε κάθε ένα πράγμα. Λοιπόν, άλλες ερωτήσεις. Ερώτηση. Το κύριο Καγγελίδης και μετά εσείς. Ερώτηση. Να την κάνετε και να κλείσουμε με εσάς. Κύριο Καγγελίδη. Καταρχήν θέλω να ρωτήσω πότε ο εργολάβος άλλος έκανε αγωγή. Ποια χρονιά. Ή δήλωσε στην κατάθεσή του στην ανακριτρία, στον αναδειπτή εκεί που ήρθε, αν γνωρίζει κάποιος υγειονομικός ή υπηρεσία. Και όταν λέμε την επιστολή του δάσκαλου, την οποία και αυτή πρέπει να καταδεθεί σήμερα στα πρακτικά, γιατί δεν γνωρίζουμε συνήθως, δεν μας ενημερώνουν οι δήμαρχοι, όχι ο τωρινός, προς Θεού, οι προηγούμενοι μας ενημερώνουν οι υπηρεσίες στο τι γίνεται και αν μπορούσε να ανακληθεί αν έστελνε η υπηρεσία στην περιφέρεια να σταματήσει τους λογαριασμούς, να τους ανακαλέσει πίσω. Γιατί δεν έκανε αυτές τις ενέργειες και αν έκανε ποιες έκανε. Στην διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης που έπεσαν οι κεϊκινές σε υπηρεσιακούς κέρδους, εκεί όλοι οι νομικοί σύμβουλοι, κύριε Παπαστεριού, έλεγαν ότι αυτά τα χρήματα δεν θα πληρωθούν. Αν πάρετε την δίκαση όλοι, ήμουν παρόν σε όλες τις μέρες. Έλεγαν όλοι οι νομικοί σύμβουλοι και τον υπαλλήλο. Με ρώτηση κύριε Καπιτάνη. Ναι, αυτοί δηλαδή έκαναν λάθος που έλεγαν αυτά δεν θα πληρωθούν. Εδώ λέτε εσείς ότι θα πληρωθούν, έγιναν οι λογαριασμοί. Γιατί έγιναν πληρωθούν. Και ο πέμπτος έκτος από υπαλλήλους πιστοποιήθηκαν. Άρα μπορείς να πληρωθούν. Η πρόσθεση λοιπόν ποια είναι. Το θέμα είναι ότι πιστεύετε εσείς όχι, το ερώτημα είναι, όχι μόνο στον κύριο Βαστερίου και στην υπηρεσία. Αν αυτά τα λεφτά τα δικαιωθεί αυτός, που έτσι φαίνεται, και βάλουμε το σύνολο των χρημάτων, γιατί αυτά σταμάτησαν τα...
Σταμάτε τρία λεπτά και ερώτηση. Ερώτηση πάνω. Ερώτηση δεν ακούμε. Αν αυτά τα λεφτά κλειδίδια θα τα πληρώσει ο Δήμος, γιατί δεν είναι από το ΕΜΟ, γιατί όταν κάνανε οι ελεκτέ και στείλαν κάτω τις μέσα, τα λεφτά το 7 και 8. Άρα, αν πληρωθεί, θα τα πληρωθεί από λεφτά του Δήμου. Και λέμε, ο καταλογισμός... Δεν κάνει ερώτηση ο κύριος Καγκελάρης, μας αναλύει, μας ρωτίζει... Όχι, όχι, θέλω να καταλήξω, μην λέτε εδώ. Μα δεν κάνετε ερώτηση, τρία λεπτά μιλάτε κύριε. Αν έπρεπε να καταλάβουν οι άλλοι... Τρία λεπτά μιλάτε κύριε Καγκελάρης. Τρία λεπτά μιλάτε χωρίς να κάνετε ερώτηση. Λέω, τι ποσό θα πει... Τι ποσό θα επιβαρυνθεί ο Δήμος, επιβαρύνθηκε τον καταλογισμό, έτσι. Το οποίο... Τι ποσό θα επιβαρυνθεί ο Δήμος. Τι ποσό συνολικά θα επιβαρυνθεί από το έργο αυτό ο Δήμος. Μάλιστα. Παρακαλώ. Κύριε Καγκελίδη, για να το κάνω πιο λιανά, εγώ γι' αυτό έκανα την ανέρεση και την αίτηση αναστολής, για να μην τα πληρωθεί αυτά τα λεφτά και τα δικαιούται. Αλλά θα σας πω το εξής. Εφόσον εσείς κάνετε ένα σπίτι και σας κάνουν τα κουφώματα, σας τα περάσουν και τα λοιπά, αλλά δεν σας έχουν κάνει τα κουβάνια. Κάποιος που θα σας ζητήσει τα λεφτά για τα κουφώματα θα τον πείτε ότι γιατί το ίδιο πράγμα λέει. Δεν έχει να επιβαρυνθεί ο Δήμος κάτι και να τα πλήρουν αυτά τα χρήματα. Γι' αυτό και ο Δήμος έπρεπε αρχίτε να μην ενταλματοποιήσει αυτά τα λεφτά, τα τιμολόγια και τα εντάλματα να πληρωθούν. Αυτά δεν είναι νομικά θέματα, αυτά είναι τεχνικά και οικονομικά. Έπρεπε ότι το έργο, ο έντονος και όγκος λογαριασμός, αφορούν εργασίες που έγιναν και αυτά πιστοποιήθηκαν και ούτε η Διαχειριστική Επιτροπή που έκανε έλεγχο βρήκε ότι δεν έγιναν αυτές οι εργασίες. Δεν είχαν γίνει του πέμπτου και του έκτου. Επομένως και να τα πλήρωνε ο Δήμος αυτά τα λεφτά, δεν είχε βλάβει ο Δήμος. Γιατί για αυτά τα λεφτά είχε αντίστοιχες εργασίες. Για τον πέμπτο και έκτο δεν είχε αντίστοιχες εργασίες, κύριε Καγκελίδη. Αυτά νομίζω ότι τα καταλάβαμε όλοι. Γιατί εντάξει, μας τα έπρεπε τώρα, αλλά εγώ μπερδεύτηκα. Λέτε από τη μία ότι μισό λεπτά, γιατί μας είπατε εδώ και πολλά και διάφορα. Λοιπόν, πρώτον, αφού άποψή σας και άποψη υπηρεσίας είναι ότι έγιναν εργασίες αυτές και τα οφείλα. Άποψη που δεν είναι. Τις υπηρεσίες. Έτσι δεν είπατε τώρα ότι παρόλο που τα δικαιώματα, αυτό δεν λέτε. Αυτό λέει υπηρεσία. Εγώ δεν θα προστατεύω. Αυτό λέει υπηρεσία, αυτό το λέει υπηρεσία. Γιατί δεν τα πληρώσαμε και ήρθαμε και κάναμε και αναιρέσεις και τα λοιπά. Άρα κάποιο δάτο έχει πράγμα για να τα πληρώσουμε. Ένα το κάνουμε. Δεύτερο, γιατί μας παρουσιάσατε ότι εσείς θέλατε υπομνήματα και τα λοιπά. Διασταυρώντας όλη την αρμενικότητα. Λοιπόν, εσείς ή ο Δήμος έστειλε υπόμνημα. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Για να δούμε καταρχήν αν είχατε δυνατότητα νόμιμης παράσταση ή όχι στο εργαστήριο. Ο Δήμος ή εσείς. Ο Δήμος, η υπηρεσία, τις απόψεις. Κύριε Αποστολόπουλε, το υπόμενο. Τις απόψεις, ο Δήμος ή εσείς. Τις κατέθεσα εγώ, από εκεί. Από εκεί που ξεκινάμε. Τις απόψεις, τις έστειλε ο Δήμος Μέρια στο νομικό σύμβουλο, άμα θα δείτε. Και ο νομικός σύμβουλος τις πήρε και στην πρώτη δικάσταση. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Ωραία, είναι οι απόψεις της υπηρεσίας. Αργότερα. Ναι. Δεν έπρεπε να κάνουμε μια παράσταση. Μπορούσαμε να κάνουμε παράσταση στο εργαστήριο, έτσι. Για να αλλάξουμε τις απόψεις της υπηρεσίας. Ποιες απόψεις της υπηρεσίας, δεν έπρεπε. Αυτό που μας λέτε και που το είπατε στην ανέρεση, ναι. Δεν έπρεπε να τα πείτε με υπόμνημα στο διοικητικό εφετείο. Και μπορεί να δημιουργούσαμε, συγγνώμη, νομολογία στο διοικητικό εφετείο. Για να μην χρειάζονταν να πάμε στον άλλο. Η υπόθεση αυτή δικάστηκε το 12, το 14 άλλαξε. Ωραία, το 14. Μετά δύο χρόνια. Δεν είχατε δυνατότητα, αν δεν μπορούσατε να πάτε να παρασταθείτε, να κάνετε παράσταση διαδηλώσεως με την προηγούμενη. Λοιπόν, κύριε Αποστολόπουλο, νομίζω ότι πρέπει να σταθείς ότι τη χάσαμε στην πορεία τη δικάστηκε. Από εκεί και πέρα, δεν είχε βλάβει από αυτή την υπόθεση. Έτσι όπως πάτε. Να όχι τώρα το περισσότερο το θέμα παρά να το διαφωνήσει. Με λιγότερες κουβέντες παρακαλώ και με περισσότερη σαφήνεια. Μα όποιος ασχολείται με αυτό το θέμα, τις ερωτήσεις με σαφήνεια και
τις απαντήσεις που θα πήρε. Για ένα ερώτημα τελευταίο. Από τι κάνατε εσείς στην ανάπτυξη που είστε και έγκριτος να προσθέσω εγώ αυτό που είπε ο κ. Σαρκούλη. Όχι, δεν έκανα με προσθέσεις. Συμφωνώ. Γιατί, τι θα προσθέσετε αφού πλέον οι λόγοι που θα κρίνει και η αναστολή του δικαστηρίου θα είναι ευχαριστούμενοι πάνω στη δικιά σας ανέρεση. Δεν θα κάνει πρόσθετους λόγους ανέρεσης ενεπόμενα για να χρειάζεται πάνω από όλες τις ανέρεσης. Αλλά τι θα προσθέσει παραπάνω γρήγορα να καταλάβω. Θα προσθέσει με την εμπειρία του, θα ενημερώσει την πλάτη με την εμπειρία του. Κύριε Καρπαλιετή. Θα ήθελα να πω το τελευταίο. Εγώ έχω 15 χρόνια. Πρώτη φορά εσύ που να κάνει κάποια δουλειά που μπορώ να κάνω. Κύριε Καρπαλιετή. 15 χρόνια σας είπα ποτέ να ορίστε άλλο δικηγόρο στην Τσουκούλη Επικρατεία. Κύριε Καρπαλιετή, μην. Λοιπόν, το ερώτημά μου. Το ερώτημά μου απευθύνεται στην διοίκηση του Δήμου αλλά και του Δημοτικού Συμβούλου. Στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης μιλήσαμε για δημοκρατία, μιλήσαμε για την αποκατάσταση της δημοκρατίας πριν πόσα χρόνια, μιλήσαμε για το που σημαίνει η δημοκρατία, η δημοκρατία και το κράτος. Τι συνεχίζετε να κάνετε το όνομα ογίμηνο, τι κάνετε την ερώτηση. Ναι, αλλά τι μόνο εσείς. Ρωτάω, κράτος δικαίου. Η υπηρεσία, ο δικηγόρος, λέει ότι ο εν λόγω εργολάβος έχει κάνει τις εργασίες. Δεν είναι άδικο λοιπόν. Δεν παίρνω το μέρος του εργολάβου. Μα ερώτηση δεν κάνετε. Ναι, αυτό σε εκφράζω. Λέω. Θα πει η ώρα. Δεν είναι άδικο. Με ποια λογική ο Δήμος δεν θα πληρώσει έναν εργολάβο ο οποίος πήγε, έκανε το έργο, έχει παραστατικά. Δεν είναι συνήγορος του εργολάβου. Εντάξει, κύριε, το ερώτημα μου. Απαντήθηκε το ερώτημα. Για να μας πάρει 10 φορές θα το καταλάβω. Το απάντησε τώρα. Με ποια λογική. Το απάντησε. Να το πω εγώ λοιπόν. Να πω εγώ. Δεν πληρώθηκε. Το πέμπτο και έκτο θεωρείται. Πληρώθηκε ότι δεν έγινε έργο. Για να εξοφλήσουμε αυτά που μας χρωστάνε από το πέμπτο και έκτο. Δεν πληρώνω τον έργο και όγκο. Απαντήθηκε το έργο. Σωστό ή λάθος έτσι απαντήθηκε. Τι να κάνει. Όχι. Αυτό είναι. Αυτό προσπαθούμε να βγάλουμε τα σπασμένα. Λοιπόν, να βγάλουμε τα σπασμένα από το πέμπτο και έκτο. Αυτή είναι η απάντηση. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος. Αυτή είναι η απάντηση. Μην επαναλαμβάνω τα ίδια. Έχουμε, ξέχασε κάποιον από το κατάλληλο των ερωτών. Όχι. Τοποθετήσεις, παρακαλώ. Απαντήσεις, άλλες μήπως θέλει κανείς. Τοποθετήσεις, παρακαλώ. Ο κύριος Μπέγκης. Ο κύριος Μαρκούλης. Ο κύριος Μελιόπουλος. Ο κύριος Καλλιογύρης. Ο κύριος Αποστολόπουλος. Παρακαλώ. Κύριε Μπέγκη, έχετε το λόγο. Εγώ κύριε Πρόεδρε. Και εσείς κύριε Κορονά. Και ο κύριος Κορονάς. Κύριε Καρπαλαγητής, ζητήσετε τον λόγο. Ο κύριος Καρπαλαγητής έχει τον λόγο. Κύριε Μπέκη, συγγνώμη. Δυο κουβέντες θέλω να πω. Πάλι θέλετε και σε αυτή την περίπτωση, πάλι κάτι δεν πήγε σωστά, κάτι στραβό έχει γίνει και φτάσαμε εδώ που έχουμε φτάσει. Δηλαδή αυτά δεν μπορεί να συμψηφιστεί. Όταν η υπηρεσία δηλώνει ότι υπάρχουν παραστατικά, ότι το συγκεκριμένο έργο έχει γίνει έργο. Επόμενο ήταν, έχει δίκιο ο κ. Μπόρσο, επόμενο ήταν το δικαστήριο με την εισήγηση της υπηρεσίας να βγάλει αυτή την απόφαση. Τώρα δεν γνωρίζω, δεν είμαι νομικός και δεν ξέρω τι τύχη θα έχει η ανέρεση με τον Συμβούλιο της Επικρατείας ή ποια είναι τα καινούργια τα στοιχεία που θα προσθέσει η υπηρεσία. Θα κάνει συμψηφισμό των εργασιών. Αλλά από ό,τι φαίνεται και νομικά δεν στέκει. Γι' αυτό θα είμαστε αρνητικοί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Καρπαλαγητή. Ο κύριος Μπέκης. Κύριε Πρόεδρε, ειδικά έχω λίγο μπερδευτεί, θα προσπαθήσω το ξεδιαλύνω. Άκουσα από τον κύριο Κωνσταντίου που είπε στην αρχή ότι θεωρεί ότι σωστά διεκδικεί ο εργολάβος γιατί για το 7ο-8ο έγιναν εργασίες. Μετά άκουσα ότι αυτή η άποψη δεν είναι δική του ή της υπηρεσίας, αυτός δεν είχε με την άποψη. Άκουσα επίσης ότι δεν παραστήκαμε ως νομική υπηρεσία
ανέλεσης και όλα αυτά δημιουργούν ένα μονοτόπιο. Επειδή δεν είμαι νομικός, ούτε τεχνικός, χρησιμοποιώ πράγματα εκείνη και λέω το εξής. Ότι σωστά δεν πρέπει να πληρώσει ο Δήμος, γιατί όταν ξεκινά ένα έργο και μια σύμβαση πρέπει να τελειώσει το έργο και να πληρωθεί συνολικά. Όταν σου κάνει το μισό έργο και τώρα δεν σου κάνει ή σου ζητάει χρήματα για εικονικές εργασίες, τότε προφανώς στην ουσία δεν μπορεί να χρησιμοποιήσεις και το προηγούμενο έργο. Ήταν πολύ πετυχημένο το παράδειγμα με το σπίτι και τον εργολάβο που σου βάζει κουφώματα, αλλά δεν σου κάνει σκάνδαση. Το σπίτι δεν είναι λειτουργικό έτσι. Όμως μετά από όλα αυτά καταλήγουμε στο εξής, πάλι πολιτική, ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα εξ αρχής σε όλο αυτό το ζήτημα. Και υπάρχει ερωτηματικό για την απουσία της νομικής υπηρεσίας του Δήμου από το δικαστήριο. Μεγάλο πρόβλημα. Και υπάρχει και ένα ζήτημα για αυτά τα χρήματα. Και γι' αυτό θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες, πολιτικές ευθύνες, δεν ξέρω. Ποιος είχε προηγούμενο. Να μας πει γιατί έγινε όλο αυτό το έργο. Γιατί έγινε όλο αυτό και με το έργο και με την αμουσία και όλα αυτά. Και δεν είναι δικαιολογία ότι μπορούμε να την βρούμε την προηγούμενη μέρα. Μπορούμε να την βρούμε την προηγούμενη μέρα. Μπορούσε ο κύριος Δήμαρχος, ο σημερινός Δήμαρχος, που ανέλαβε να το βάλει ερωτηματικό αυτό, δεν ξέρω αν το είπα ερωτηματικό, όταν παρέλαβε. Ερωτηματικό αυτό το κονδύλι, όταν παρέλαβε. Για αυτούς και αυτούς τους λόγους. Μπορούσε τα στοιχεία αυτά να πάνε στον εισαγγελέα, γιατί εγώ μάθη ότι ο εισαγγελέας ασχολείται με αυτά τα στοιχεία. Έχει γίνει καταγγελία και ασχολείται με το ζήτημα. Όλο αυτό. Όλα αυτά μας οδηγούν να καταλήξουμε σε αυτό που είχε πει ο Αποστολόπουλος Σάκης στην Επιτροπή Οικονομικών. Δεν θα ψηφίσουμε την πρόσληψη του δικηγόρου, όχι για την αμοιβή. Δεν είναι μεγάλη αμοιβή. Όχι για την αμοιβή. Αλλά δεν μπορούμε να ψηφίσουμε την πρόσληψη ενός δικηγόρου που δεν έχει να προσθέσει τίποτα, μόνο και μόνο, όπως εμέσως πριν σαφώς είπε ο κ. Παπασταγίου, μόνο και μόνο γιατί είναι όνομα, έχει μία βαρύτητα τίτλων και κοινωνικής ή οικονομικής ή άλλης εμπειρίας και αυτό θα επηρεάσει. Θα επηρεάσει. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα επηρεάσει ενώ δεν θα επηρεάσει η συστηματοψία στο πρώτο δικαστήριο. Δεν μπορώ να το ψηφίσω. Συνέβησα, βρίσκεται ο κύριος Γιαννουλάκης, παρακαλούμε κύριε Γιαννουλάκη, μας κάνει την τιμή να παραβρίσκεστε, ελάτε να καθίσετε σε μια... Κύριε Μπέκη, επιγραμματικά για ένα λεπτό, όλο αυτό που λέτε θα είχε αποφευθεί αν είχε γίνει η καθάριση της εργολαβίας. Μέχρι σήμερα που μιλάτε, όλα αυτά τους ψηφισμούς θα τους έκανε η τεχνική υπηρεσία. Χωρίς να αναγκάζεται ούτε ο ανάλογος, ούτε νομικές παραστάσεις να χρειάζονται. Αν μέχρι σήμερα που μιλάμε, 7 χρόνια μετά, είχε γίνει η καθάριση της εργολαβίας. Επομένως, ο πέμπτος και έκτος, το έβδομος και όμως, θα κλείνοντα συμφιλιστικά, εφόσον έγινε, γινόταν η καθάριση, όπως λέει η νομοθεσία, και θα έγινε αρνητικός λογαριασμός. Και πλέον θα ήταν εκείνο που θα διεκδικούσαμε. Επειδή δυστυχώς δεν γνωρίζω και δεν φταίω, δεν έκανε από εκεί και πέρα να μην ζητάτε ευθύνες από την τιμή μου. Η Οικονομική Επιτροπή, εγώ είμαι, δόξα τω Θεώ, θέλω να πιστεύω, ειλικρινής μέχρι τώρα, η Οικονομική Επιτροπή με όρισε. Δεν ήθελε κανένας να μην παραστεί ο Δήμος. Ορίστηκα και σας είπα, δεν είναι δυνατόν όμως, είχα κάνει πριν από αυτό, 4 επιστολές κάναμε αφότερη νομική. Δεν είναι δυνατόν να βρίσκουμε ταυτόχρονα σε 3-4 διαφορετικές διαδικασίες. Είχαμε 400 δίκες και 400 νομοδοτήσεις τον χρόνο. Δηλαδή έτσι χάθηκε. Στέλναμε άλλους για αναβολές, άλλους για παραστάσεις. Άμα φταίει κάποιος, εγώ φταίω, δεν φταίει κανένα. Ούτε να αναζητάτε. Στην Δήμαρχο ορίστηκα την Οικονομική Επιτροπή και την παρακολούθησα τις πρώτες δύο αναβολές. Την πέμπτη δεν την παρακολούθησα. Και με μεταφέρθηκε ενδεχόμενα λάθος. Η αναβολή. Όπως και η υπηρεσία του καταβολημένου 26-10. Αυτό είναι το θέμα μας. Και νομίζω άνθρωποι νομικοί ξέρουν ότι αυτό μπορεί να συμβεί στα 15 χρόνια.
και ο Δημητός ο Φώτο. Και γι' αυτό κάναμε και ζητούσαμε πάντα να καλυφθούν οι οργανισμοί σας. Γιατί αν θα δείτε τις ημέρες των αναβολών, είχα δώσει δικαστήρια. Δεν είχα την πολυτέλεια να κατέβω στη Θεσσαλονίκη και να έρθω για τις αναβολές και να παρατήσω με τις υποθέσεις. Κύριε Μαρκούλη, έχει το λόγο. Καταρχάς την άποψή μου για τον κύριο Βασιλιάδη είναι ότι έχει φτάσει επαγγελματικά. Το ζήτημα είναι όμως άλλο τώρα. Αν θέλουμε να εξετάσουμε και το ζήτημα της ηθικής και της νομιμότητας της όλης διαδικασίας, όχι του ζητήματος αποκλειστικά του ορισμού ενός συνηγόρου για την υποστήριξη ενός ένδυκου μέσου ή ενός ένδυκου βοηθήματος. Εδώ πέρα πρέπει να δούμε την όλη πορεία της υποθέσεως. Θα πρέπει να τη δούμε διότι υφίσταται εκτός από το αστικό μέρος και μια ποινική διάσταση. Ξέρετε ότι έχει εξελίξει τα δικαστήρια. Έχω παραδεχτεί. Η μισή υπηρεσία, ένας προϊστάμενος, ο εργολάβος και η πολιτική ηγεσία, τμήμα της πολιτικής ηγεσίας, δηλαδή είναι ένας αντιδήματος. Και βεβαίως υπήρξαν σε όλες τις περιπτώσεις πλην του προϊσταμένου του κ. Κοστούλα, ο οποίος απλάγει, υπήρξαν καταδικαστικές αποφάσεις. Και βεβαίως έχουμε με μια κρίση ενός ποινικού δικαστηρίου που τριμελούς ποινικού δικαστηρίου το οποίο αποφάνηκε ότι εδώ δεν ήταν ξεκάθαρη η ιστορία, ότι υπήρχε πρόβλημα, ότι σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο έγινε δεν ήταν το νόμο και προφανώς δεν ήταν το ηθικό. Από την άλλη πλευρά υπάρχει η διάσταση η αστική, στην οποία η αστική είναι η διοικητική, στην οποία λέει ο κύριος Παπασταλίου ότι αν τυχόν θεωρήσουμε ότι η υπηρεσία, αυτό λέει, ότι η υπηρεσία λέει ότι έγιναν διεργασίες, καλώς δικαιούται τα λεφτά του άνθρωπος ο εργολάβος και καλώς τα πήρε και επιδικάστηκε με τη συγκεκριμένη απόφαση. Το ζήτημα όμως είναι ότι σε αυτό το δικαστήριο, το διοικητικό, είναι άλλη άποψη της υπηρεσίας και στο ποινικό αναπτύχθηκε μια άλλη άποψη υπό την έννοια ότι υπήρξαν προανακριτικές δηλώσεις, υπήρξαν μηνύσεις, υπήρξαν καταθέσεις, οι οποίες βεβαίωνα περίπου αντιθέτες. Και εδώ πέρα θα πρέπει να υπάρξει μια σαφή θέση, αν θέλετε και της νομικής υπηρεσίας, για το ποιο είναι το αληθές. Γιατί ο κύριος Παπαστελίου λέει ότι η άποψη της υπηρεσίας είναι αυτή και υιοθετεί την άποψη της υπηρεσίας υπό την έννοια της νομιμότητας, της τυπικής νομιμότητας, πες, αλλά όσον αφορά την ουσιαστική νομιμότητα, αφήνει διάφορα ορίματα. Και θεωρώ ότι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Παπαστελίου είναι ότι αν θέλετε να το ρωτήσετε εμένα, με πώς πήρε τα χρήματα ο κύριος Εργολάβος, δεν πήρε κάτι τα χρήματα. Εν συνόλου, μαζί, 7ος, 8ος, 5ος, 6ος. Λοιπόν, τώρα, το ζήτημα το άλλο. Γιατί εδώ πέρα από αυτό ερχόμαστε να κρίνουμε. Βεβαίως το άλλο και το πρώτο το οποίο ανέδειξε είναι το σημαντικό. Το δεύτερο. Τι προτείνεται να προσφέρει ένας άλλος δικηγόρος ο οποίος θα έρθει να υποστηρίξει. Δεν μιλάμε το ένδυκο μέσο είναι αυτό της έννοιας αναιρέσεως. Η αποφάση του διοικητικού επιτελείου είναι τελεσίδικα, είναι σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Έρχεται τώρα το Συμβούλιο της Επικρατείας να λύσει ένα ζήτημα το οποίο κατά την άποψη του κ. Παπαστελίου και καλώς εντέχει με τους λόγους αναιρέσεως μπορεί να ευδοκιμήσει. Υπάρχει πιθανότητα να ευδοκιμήσει. Και βεβαίως λέω εγώ ότι εγώ συντάσσομαι με την άποψη του κ. Παπαστελίου και θέλουμε να ευδοκιμήσει. Το ζήτημα είναι σε τι θα συνεισφέρει και αν ακόμη είναι δεκτή η αίτηση αναστολής εκτελέσεως σε τι μπορεί να συνεισφέρει επί του συμβόλου και επί της ουσίας της υποθέσεως στο τέλος εφόσον η άποψη της νομικής υπηρεσίας είναι ότι τα χρήματα επί της ουσίας δηλαδή ισχυρίζει την νομική υπηρεσία ότι τα χρήματα οφείλουν. Αυτό λοιπόν το οποίο δεν μπόρεσα να καταλάβω ακόμη είναι για ποιον λόγο να υποβληθεί ο Δήμος σε αυτή τη δαπάνη και τελικά να πληρώσουμε και ένα συνήγορο ο οποίος θα παρασταθεί για μια αίτηση αναστολής εκτελέσεως την οποία κάλεσα θεωρώ ότι μπορεί να υποστηρίξει ο κύριος Παπαστελίου με την νομική ευάλεια που έχει. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε και το εξής, ότι όσον αφορά την αμφισβήτηση που ετέθη και από την πλευρά της αντιπολίτευσης που συμμετείχε στην Οικονομική Επιτροπή για το συγκεκριμένο θέμα, να πω ότι ο χρόνος κατά τον οποίο διαχειρίστηκε το όλο ζήτημα και η Δημοτική Αρχή και η Αντιπολίτευση και η Νομική Υπηρεσία νομίζω ήταν
στο ποινικό δικαστήριο ήταν αυτό το οποίο έπρεπε να ενισχυθεί. Αν ασκήθηκαν τα δικαιώματα πολιτικής αγωγής όπως έπρεπε να ασκηθούν, αν τυχόν, επειδή διάφορα κυκλοφορούν εκτός των αιθουσών, αν τυχόν σε εκείνη τη συνεδρίαση έλαβε χώρα ρητή διαβεβαίωση της κυρίας Δημάρχου ότι ουδέν με τον συνέβη στη συγκεκριμένη χώρα, στην ποινική εννοώ, και σε κάθε περίπτωση, αν τυχόν έγινε αυτό, για ποιο λόγο ορίστηκε διρεξούς ο δικηγόρος προσπινέρου να υποστηρίξει την πολιτική αγωγή στο ποινικό δικαστήριο. Επιγραμματικά. Λοιπόν, όχι κύριε Κωνσταντίνη, το συνολικά, συνολικά σας παρακαλώ. Συνολικά. Κύριε Καντελίδη. Γιατί συγγνώμη κύριε Μελιό. Ξεχάστε, δεν έχω πρόβλημα, να μην ξεχαστώ τελείως. Εγώ κύριε Μελιό που έχετε το λόγο εσείς. Εσείς κύριε Μελιό, μετά ο κύριος Καντελίδης και μετά ο κύριος Αποστολού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι όλα συνεχή, κύριε Παπαστεριού, γι' αυτό. Όλα είναι συνεχή, κύριε Παπαστεριού. Όχι, συνεχίστε τα πράγματα. Όχι, σε ένα λεπτό απαντήσει και στους τρεις. Από εκεί πίσω. Παρακαλώ. Έχει υποθεί εδώ μέσα ότι η άποψη της υπηρεσίας, για να μην παρεξηγούν την μερική, φέρνοντας την υπογραφή του αρμόδιου αντιδημάρχου, και εδώ πάει η διοίκηση του Δήμου, ότι αναγνωρίζει, να το πω έτσι απλά, αυτή την οφειλή των 459.000 ευρώ. Έχουμε εγώ και ρωτάω, τότε εφόσον το αναγνωρίζει η διοίκηση του Δήμου, ποιος ο λόγος, ρητορικό είναι το ερώτημα, υπογραφή των αρμόδιων αντιδημάρχων, μην εξαντλήσατε κύριε Παπαστεριού, κύριε Διαμάντη, γιατί διακόπτεστε το ερώτημα, γιατί το δικαίωμα έχει να εκφράσει την άποψη, πού το διακόπτεστε, παρακαλώ. Τον δικηγόρο που θα αρέσουμε να εκφράσει την άποψη του Δήμου, δηλαδή θα αφιερώσουμε και την αμοιβή του δικηγόρου για να πάει να πει ότι όντως μπροστά με τα 459.000. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η δικιά μας η θέση είναι να παραστούμε, να κάνουμε έστω και αυτό το πρόσφορο μέσω εδώ που αναφέρθηκε, αλλά με δικηγόρο του Δήμου. Γιατί ο Δήμος, ενώ με την παραμικρή αφορμή που λέμε ότι η τάδε να ακούω υπάρχει εκεί, το άλλο έργο υπάρχει, δεν υπάρχουν λεφτά. Φαίνεται ότι είναι εξαιρετικά γαλαντόμος σε κάποιες άλλες περιπτώσεις και όχι εκεί που πρέπει για την αντιμετώπιση των καθημερινών λαϊκών αναγκών. Να πούμε τώρα όσον αυτό καθ' αυτό το έργο. Έβαλα το ερώτημα πού θα σταματήσει πλέον αυτό να πληρώνουμε, να ξαναπληρώνουμε και να ξαναπληρώνουμε. Απάντηση δεν πήρα. Εκτίμηση δικιά μας και για το συγκεκριμένο έργο. Γιατί έχουν καταλήξει να πληρώνουν λεφτά οι δημότες, ο Δήμος, δεν πάω χωρίς να γίνεται το έργο όπως και αυτό, όπως και τόσα άλλα. Είτε θέλετε νομοθεσία που λειτουργεί πέρα των συμφερών του εργολάβου, είτε η διοίκηση του Δήμου και η προηγούμενη και η τωρινή ακολουθεί τις απαιτήσεις του εργολάβου και πέστε, πάτε ότι θέλετε σε αυτό. Και ενώ από τη μία που είπα και στην αρχή που έμειρισε συζήτηση ότι σε κάθε διοίκηση εργαζομένων, ακόμα και δημοτών, η διοίκηση του Δήμου και η προηγούμενη εξαρτούσε κάθε πρόσφορο δικαστικό μέσο και πετύχαινε να μην προσλαμβάνουν εργαζόμενοι, να μην πληρώνουν λεφτά. Εδώ πέρα αυτό δεν το κατάφερε. Με διάφορα όμως δεν ξέρει αν έχει δίκιο ή δεν έχει δίκιο ο κύριος Παπαστεριού. Το αποτέλεσμα όμως είναι αυτό που έχει υποθεί εδώ πέρα. Κλείνοντας, να ασκήσει το δικαστικό μέσο αυτό που προανέφερε ο δικηγόρος, ο κ. Παπαστεριού, να βρει τρόπο η διοίκηση του Δήμου αυτά τα λεφτά να μην πληρωθούν, γιατί αυτό είναι το διακύβευμα, να μην πληρωθούν από τις τσέπες των δημοτών. Κύριε Βελιόπουλε, επειδή αφήσατε εχμές κατά της διοίκησης προηγούμενης, εχμές για όχι κακό διαχείριση, αλλά για έβλη από στον εργολάβο, αν έχετε κάτι συγκεκριμένο, να το πείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να μην αφήνετε εχμές στον αέρα χωρίς να έχετε κανένα στοιχείο. Παρακαλώ. Κύριε Αποστολόπουλε. Ναι, κύριε Καντελίδη. Δεν είναι, θα ψηφίσω τον ορισμένο για να μπορούμε να το πείτε κάτω. Διαφορετικά θα πω ότι αν σε περίπτωση δικαιωθεί ο εργολάβος, η ζημία στο Δήμο, έτσι και όταν λέω τη ζημία και τη λέω οικονομικά, αν θέλετε τη λέξη, αν θέλετε τη λέξη, θα είναι
γύρω στα 960 ευρώ μαζί καταλογισμός και αυτή η απόφαση, τα οποία δεν πάρουμε πουθενά. Γιατί το έργο τότε με την καταγγελία δεσμεύτηκε ο λογαριασμός, ο 7ος και 8ος, σύμφωνα με το υπόμνημα του καταλογισμού από τους ελεκτές. Αυτοί στείλανε και στο δικαστήριο, στο πετύχιο του διοικητικού, πήρανε και ο έλεγχος των ελεκτών, το οποίο όμως το δικαστήριο στο σκεπτικό του είπε, τη στιγμή που εγώ βλέπω, αυτά διάβασα, ας με διαψεύσει ο κύριος Παπαστήριο, εγώ τη στιγμή που βλέπω τιμολόγια, τα οποία εξέδωσε, τα δέχτηκε η υπηρεσία μου, τα στείλα. Πλήρωσε αυτό το ΦΠΑ, το από εκεί τώρα, ας αλλά λέμε, δεν να βρούμε άκρη εμείς, όχι ότι πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες, δεν δέχτηκε το διοικητικό δελτίο αυτό, δέχτηκε ότι παρουσιάστηκαν, πιστοποιήθηκαν και όλα θα πληρωθεί. Δεν είναι ότι εκεί, γιατί στους λογαριασμούς από τον πρώτο μέχρι τον νόμο στον καταλογισμό έγινε σημεία και τέταρτο. Έλεγαν στον τέταρτο κάναμε, στον πρώτο κάναμε εργασίες του τέταρτου, του πέμπτου και στο δικαστήριο τελικά δικάστηκαν. Και αν βέβαια με ποινές φυλάκιση. Έτσι. Ήταν με έναν ασταλτικό, αλλά ο εργολάβος δικάστηκε με κάθεξη. Άρα ο εργολάβος, να πούμε ότι αύριο μεθαύριο θα διεκδικήσουμε όπως με την γέφυρα με τον ανάδοχο της γέφυρας, μην περιμένουμε, γιατί αν πάει ο εργολάβος, να μην πάει ο άνθρωπος φυλάκι, αλλά να τα ζητήσουμε μέσα για να μπορούμε να τα πάρουμε και όλα αυτά. Γιατί αυτός κακός πήρε αυτά τα λεφτά. 9 χιλιάρικα ο καταλογισμός των εργασιών του, έτσι, από αυτά που πληρώθηκε, κακώς πληρώθηκε τα 459, άλλα 443, να μην λέμε τέτοια, γιατί στο δικαστήριο και ο εισαγγελέας και ο πρόεδρος γελούσαν. Γιατί οι δικηγόροι λέγανε όχι, αυτά δεν είναι, και εκείνοι γελούσαν. Νομίζω ότι οι δικαστές εκεί του Τριμερούς είχαν τη σοβαρότητα και την αγωνία και κράτησε η δίκη 3 μέρες, αν θυμάμαι, ήμασταν 4. Θα έλεγα ότι έπρεπε να ζητηθεί με την επιστολή, δεν ξέρω αν απαντήθηκε κιόλα στον κύριο δάσκαλο, να κάνουμε για να γινόταν η ενέργεια ανάγκη στο λογαριασμό, γιατί αν δεν είχε τους λογαριασμούς δεν μας τα ζητούσε. Και αν στο υπόμνημα που αναφέρει στην επιστολή του προς εσάς κύριε Παπαστεριού, εσείς ότι να κάνετε συμπληρωματικό υπόμνημα στο διοικητικό φορέα, αν υποβάλλατε σύμφωνα με αυτή την επιστολή, ό,τι αναφέρει προς τη Δήμαρχο και αν σας είπαν οι Δήμαρχος και ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας, ο ενδιαφέρουσα αρχή, να συνέλετε ότι αυτά εδώ που λέτε εσείς ότι δεν είναι ουσίας, το να υπογράφουν κάποιοι, γιατί δεν πέρασε από το διοικητικό, αναρμόδιο υπάλληλο, φυσικό είναι ένα δικαστήριο μπορεί να το λάβει και να μην κάνει την απόφαση ότι αυτοί οι λογαριασμοί δεν έχουν την νομιμότητά τους. Όχι αν υπογράψει οποιοδήποτε ή εγώ πηγαίνουν και αποφασίζουν τα δικαστήρια. Τη στιγμή που γίνεται η καταγγελία, ή δεν ήταν έτσι, ήταν καταγγελία, έπρεπε κατ' εμέ να δοθεί να, και με δεύτερο υπόμνημα και οι αρμόδιες υπηρεσίες να στείλουν κάτω να ανακαλέσουν τους λογαριασμούς, γιατί ακόμα δεν είχε γίνει θετή επιδίκαση, μπορούσε να γίνει συμπληρωματικό υπόμνημα. Αυτά λέει ο δάσκαλος στην επιστολή του, το οποίο καλό είναι ότι γίνονται τις επιστολές, δεν είναι κρυπτό. Δηλαδή αν κάνω εγώ μια επιστολή και λέω ορισμένα πράγματα, γιατί συνήθως με λένε κάτι αίτηση κρατός. Και αν κάνω μια αίτηση επιστολή, δηλαδή πρέπει να μείνει στην υπηρεσία στον Δήμαρχο. Δεν πρέπει να είναι γνώση όλου και του τύπου. Λοιπόν, εγώ θα ψηφίσω και εύχομαι, μακάρι να γλιτώσουμε αυτά τα λεφτά. Πού είναι ανοιχτό. Να δούμε λίγο τα δεδομένα της ιστορίας όπως μας τα προσθέσει ο κ. Παπαστεριού. Είπαμε κύριε Παπαστεριού ότι καταρχήν υπήρξαν απόψεις της υπηρεσίας. Έτσι. Οι οποίες απόψεις της υπηρεσίας έλεγαν ότι τουλάχιστον για τον 7ο και 8ο έπρεπε να πληρωθούν. Εσείς δεν τις έχετε τις απόψεις. Αφήστε τώρα τι έχω πω κύριε Παπαστεριού. Μην το διακόπτω. Μην με διακόπτω καταρχήν. Αφού επομένως η απόψη υπηρεσίας ήταν να πληρωθεί ο 7ος και ο 8ος, γιατί καλώς πιστοποιήθηκε και τα λοιπά, γιατί φτάσαμε να πάμε στο διοικητικό εφετείο να ξοδέψουμε και να ξοδέψουμε τώρα χρήματα πληρώντας ένα δικηγόρο για να μας υπερασπίσει την πάνω στην αναστολή μιας αναιρέσεις που κάνατε εσείς. Υπάρχει κάποιο θέμα.
με τον πέμπτο και πίνακα εργασιών. Λοιπόν, αφού οι απόψεις της υπηρεσίας ήταν να πληρωθούν, το ερώτημα που μπαίνει η Ευρώπη είναι γιατί δεν παραστάθηκε δικηγόρος και υπήρχε δυνατότητα παράσταση δικηγόρου, για να μπορούσε να τα προγραμματίσει με δήλωση. Το ξέρετε καλύτερα από μένα. Να κάνει μια δήλωση. Τη δικάση μου. Να είπα, ωραία. Γεια σας, τη δικάση μου. Λοιπόν, αφού υπήρχε ένα τόσο σοβαρό θέμα, λοιπόν, γιατί αν λέγατε τις απόψεις σας εκεί με υπόμνημα κτλ. Ενδεχόμενα να είχαμε μια διαφορετική έκβαση από το διοικητικό εφετείο να πήγαιναν να δέχονταν τις απόψεις δικές σας και να μην χρειαζόταν τώρα να προποτυπήσουμε και να δώσουμε για να δημιουργήσουμε νομολογία. Σας παρακαλώ, μην με διακόπτε. Λοιπόν, θα κρινόταν από το υπόμνημά σας κτλ. Είπατε πριν ότι δεν φταίει η προηγούμενη δήμαρχος, ποιος φταίει. Ποιος έχει πολιτικές ευθύνες, εγώ έτσι έχω, εγώ ήμουν τότε. Δηλαδή, η προηγούμενη δήμαρχος, αν εσείς ήσταν ένας και έχετε δίκιο και είχατε πολλές δίκες και δεν μπορούσατε να τις δείτε και να προγραμματιστείτε, δεν όφελε να πάρετε τον κατάλογο των δικηγόρων ή να και τότε η Οικονομική Επιτροπή να ορίσει τους 10 δικηγόρους που στέλνει ο δικηγορικός σύλλογος και να ορίσει έναν δικηγόρο. Από τότε γιατί κύριε Παπασεργίου, υπόθηκε ότι άρα έγινε με προχειρότητα η όποια δουλειά έγινε για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Που έπρεπε τουλάχιστον να οριστεί ένας άλλος δικηγόρος ο οποίος ορίζεται κατά κόρον εδώ από την Οικονομική Επιτροπή. Μπορέσουμε όταν δεν υπάρχει ο καλός προγραμματισμός των δικηγόρων. Και ερχόμαστε, έγιναν όλα αυτά που έγιναν. Και κάνατε μια ανέρεση εσείς και είπατε αυτούς τους λόγους αναιρέσεως που είπα. Δεν αλλάζει τίποτα. Έπρεπε να παίρναμε και να σκεφτείτε, να μας προτείνατε το ρέμιλι ενδεχόμενα πριν, όταν θα συντασσόταν η λόγια αναιρέσεως. Ή ενδεχόμενα να έβαζε την υπογραφή του και στην ανέρεση. Τώρα στην έξι αναστολής, όταν εσείς κάνατε την ανέρεση και δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσθεσης προς το λόγο αναιρέσεως, προς τι δηλαδή υπάρχει μελλοντικά κύριε Παπασεργίου. Προς τι δηλαδή που πάρουμε στην αναστολή εκτελέσεως. Δηλαδή τι θα προσφέρει. Γιατί είπατε ότι αφήσατε να υπηρετεί ότι μετράνε αλλιώς τις φίρμες και τους καθηγητές κτλ. Όταν υπάρχουν νομική με επάρκεια, αλλάζουν τα νομικά, δηλαδή τι προσφέρει ένας. Εγώ δεν το λέω αυτό. Όταν ένας δικηγόρος είναι με επάρκεια νομική, έτσι, και θέσει τα ζητήματα όλα, μπορεί να εισακουστεί και από το ανώτατο δικαστήριο και από όλους. Συνεπώς θα προσθέσει ένας δικηγόρος. Γι' αυτό το λόγο δεν θα το καταψηφίσουμε όπως κάναμε και στην Οικονομική Επιτροπή. Κύριος Κορονάς, εκ των λογών. Κύριε Κορονάς, μην παρετούμε την Οικονομική Επιτροπή. Δικαιούμαι και εγώ 2 λεπτά. Θέλω να πω αν κατάλαβα καλά αυτά που υπόθηκαν για τον νομικό σύλλογο. Ο πέμπτος και ο έκτος λογαριασμός δεν ανταποκρίνονταν σε έργο που είχε γίνει. Άρα πληρώθηκε χωρίς να υπάρχει έργο. Έρχεται ο έβδομος και ο όγδος και λέμε από ο πέμπτος και ο έκτος πληρώθηκε για έργο που δεν έγινε, μπλοκάρουμε και δεν, παρόλο που εμπληθήκε, τον μπλοκάρουμε και δεν τον πληρώνουμε για να συζητήσουμε με αυτούς τον πέμπτο και πέμπτο που δεν έγινε. Επειδή όμως η νομολογία λέει όλα αυτά που είπαν οι νομικοί, ότι εγκρίθηκαν οι λογαριασμοί, πρέπει να πληρωθούν, γι' αυτό και κάνουμε προσφυγή στο ανώτατο δικαστήριο. Αυτή την προσφυγή την κάνουμε για να γλιτώσουμε την πληρωμή του 7ου και 8ου που δικαιούνται να πληρωθεί, ενώ δεν δικαιούνται το 5ο και 8ο που τον πληρώθηκε κατά φυσικά. Λέμε λοιπόν. Δεν δικαιούνται, δεν πληρώθηκε. Ναι, λέμε λοιπόν. Επειδή τώρα η νομολογία είναι εναντίον αυτής της ανέρεσης που ισχύει μέχρι τώρα, λέμε να ορίσουμε ένα δικηγόρο με κύριους, όπως το λέει ο κύριος Παπαγγελίου. Εγώ σέβομαι την άποψη. Σέβομαι την άποψη ότι κάτι μπορεί, γιατί όποιος θεωρεί ότι είναι παντογνώστης, έχω την εντύπωση ότι πρέπει να κάνει λάθος. Κανένας δεν είναι παντογνώστης. Εγώ πιστεύω ότι πάντα κάτι μπορεί να υπάρχει σε κάποιον άλλον που να μην το γνωρίζει. Σέβομαι απολύτως λοιπόν την άποψη που λέει ότι πρέπει να οριστεί κάποιος που ενδεχομένως κάτι να με διακρίνει. Και πρόσθετα, και τελειώνω. Υπάρχει επιστολή του δάσκαλου που λέει ο έβδομος και ο όγδος δεν πρέπει να πληρώνει.
Αυτό δεν λέει, κύριε Καγγελίδη. Να ανακληθούν οι λογαριασμοί. Να ανακληθούν, όχι γιατί. Ναι, να ανακληθούν οι λογαριασμοί. Άρα λοιπόν και η επιστολή, αλλά και όλοι, περιπλουρώντας το δημόσιο συμφέρον, πρέπει να διεκδικήσουν τη μη πληρωμή του έργου τόπου. Απλά πράγματα. Ναι, γι' αυτό λοιπόν λέω ότι ναι, σεβόμενος και την άποψη του κ. Παπαστατίου, που λέει ότι μπορώ να πληρώσω. Παρακαλώ. Πρόεδρε, να ρωτήσω να απαντήσω γενικά. Αρχίζω πρώτα από τον κύριο Αποστολόπουλο από αυτό που είπε. Εγώ προσπάθησα να συντάξω μόνος μου την ανέρεση και τη συνέταξα για να μην επιβαρύνω το Δήμο, διότι αν πηγαίνατε σε έναν καθηγητή να σας συντάξει την ανέρεση, θα ζητούσε 15-20.000. Προσπάθησα δηλαδή να κάνω αυτόν τον όγκο, να γλιτώσω ο Δήμος, γιατί η ευκολία δική μου ήταν από την αρχή να πω πάρτε τον καθηγητή που είναι ειδικός, παιδιά. Μην διδάσκει διοικητικό δίκαιο. Ό,τι και να πω, δεν είμαι καθηγητής. Ευχαριστώ πολύ για τα έψημα, ευχαριστώ για τα καλά λόγια, αλλά και εγώ αισθάνομαι όταν είναι κάποια πρωτοφανή θέματα, γιατί τώρα αν κάνουμε εμείς τέτοια απόφαση, θα είναι πανελλαδικής εμβελίας η απόφαση. Δεν αφορά το συγκεκριμένο έργο μόνο. Θεώρησα δέος να το πάρω μόνος μου επάνω. Έκανα την ανέρεση για να έχει το πρόπλασμα ο καθηγητής ούτε ώστε και να χρειαστεί. Και εδώ είναι που θα συμμετέχει στην αναστολή, θα προσθέσει και 5 παραπάνω. Δεν χρειάζεται να κάνει ιδιαίτερο δικόγραφο προς τέτοιο λόγο που δικαιούται και του είπα εφόσον κρίνει να ζητήσει από το Δημοτικό Συμβούλιο Έκκληση να ζητήσει και προς την λόγους που θα πληρωνόταν εξτρά και είπε όχι τηλεφωνικά όταν έγινε η ανάθεση και πήρα να ρωτήσω τη διεύθυνση για να στείλουμε από την Οικονομική Επιτροπή, γιατί η Οικονομική Επιτροπή ανέθεσε, εσείς την αμοιβή μόνο θα κρίνετε σήμερα. Μου είπε όχι, αλλά εγώ ό,τι κρίνω θα προσθέσω, γιατί η αναστολή δεν είναι επιχειρηματολογής μόνο. Αυτή είναι η ανέρεση και ποιο είναι και το επίγον και μπορεί να προσθέσει και γεγονότα που να πείσει με τις γνώσεις του που θεωρώ κατά τεκμήριο είναι καθηγητής των διοικητικών συμβάσεων. Γι' αυτό το πράγμα έγινε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, ήταν πριν κανείς μέχρι πέρυσι. Θεωρώ ότι κάτι παραπάνω από μένα μπορεί να προσθέσει. Την ανέρεση τη συνέταξα, διότι εκεί είναι που θα γινόταν η μεγάλη σφαγή για το Δήμο. Όταν μου είπατε, εσείς οι ίδιοι με προτείνατε, η κυρία Κοντάκη συγκεκριμένα, για την υπόθεση του λατομείου της Κουμαριάς, να βάλουμε άλλο, να βάλουμε έναν καθηγητή, ας επιβαρυνθεί ο Δήμος, όχι, θα την κάνω εγώ. Για την υπόθεση, τόσες υποθέσεις ετήσεις ακύρωση που πήγα, τη δίκασα μαζί με τη δημαρχοκατέβητα στο Συμβούλιο Επικρατείας κτλ. Εγώ στα 15 χρόνια που είμαι δικηγόρος, πρώτη φορά είχα. Εδώ είναι ένα μείζωνο σημασία θέμα που θέλει ειδικές γνώσεις. Ακούσατε ποτέ εγώ να εισηγηθώ να πάρετε άλλο δικηγόρο και πάντα για αυτή που είναι έχει δικηγόρο ο Δήμος και πρέπει να απασχίζουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Τώρα, αυτό απαντώ στον κύριο Αποστολόπουλο. Τώρα, να απαντήσω στον Αντώνη τον Μαρκούλη ό,τι θυμάμαι. Επί της ουσίας εγώ δεν μπορώ να έχω άποψη. Ούτε ξέρω αν εγώ οφείλω. Και δεν παίρνω ούτε κουτσομπολιά, ούτε πρέπει να πάρω την καταγγελία του ενός για να μορφώσω άποψη. Εγώ επί της ουσίας μορφώνω άποψη από αυτά που μου δίνει η υπηρεσία. Η υπηρεσία λέει, δεν έλεγε η υπηρεσία να πληρωθούν. Η υπηρεσία έλεγε, ο έντομος και όγκος λογαριασμός, όπως είπα, είναι πιστοποιημένες εργασίες και αυτό προκύπτει και από τις ενταλματοποιήσεις. Διότι δεν μπορείς να ενταλματοποιήσεις κάτι να πληρωθεί που δεν είναι πιστοποιημένο και ελεγμένο. Απλά εμείς δεν τις πληρώνουμε διότι είχαμε τον πέμπτο και τον λογαριασμό. Από εκεί και πέρα. Ούτε υπόκειμα υποχρεούμαστε να καταθέσουμε και ούτε καταθέτουμε. Και σας λέω και το άλλο που λέει ο κύριος Αποστολόπουλος, ότι το 70% των Δήμων δεν παρίσταται δια φυσικής παρουσίας. Αν θα πάτε μια μέρα στο διοικητικό επαιτείο, στέλνει μόνο τις απόψεις και δεν ευαλύνεται. Για να μην επαναλαμβάνω τα ίδια. Τώρα, όσον αφορά το διακύβευμα που είπε ο κύριος Μαρκούλης, τι θα κερδίσουμε. Θα κερδίσουμε τη δυνατότητα να μην πληρώσουμε τον 7ο και 8ο λογαριασμό. Αυτό είναι το διακύβευμα. Εμείς. Το δικαστήριο και δεν είναι ουσία στο δικαστήριο να πει ότι έγιναν οι δουλειές ή δεν έγιναν. Δεν θα κρίνει αυτό. Θα κρίνει ότι έγιναν ή δεν έγιναν οι δουλειές. Μπορεί ο Δήμος να μην τις πληρώσει ακόμα και να έγιναν διότι είχε τα ασθενείς νωρίτερα το έργο. Αυτό. Ό,τι άλλο αναφέρεται για τον κύριο Καγγελίδη, για τον κύριο Μαρκούλη ή τα πρακτικά αφορούν παιδιά τον 5ο και 6ο λογαριασμό. Μην μπερδεύεστε. Αφορούν τον 5ο και 6ο λογαριασμό. Δεν αφορούν κανέναν ούτε και μέχρι και τον 4ο. Αυτά. Τώρα, και ούτε μπορώ να τα γνωρίζω εγώ τι έγινε. Και ούτε ξέρω αν το 5ο και 6ο έχουν προβλήματα. Με βάση αυτά που έγιναν, ούτε χειρίστηκα κάτι στον 5ο και 6ο ούτε τίποτα. Αλλά δεν αφορούν τον 7ο και 8ο λογαριασμό. Εφόσον η υπηρεσία.
υπηρεσία είχε κάνει την εκαθάριση που έπρεπε, δεν θα χρειαζόταν να δικαστήκαμε. Ποιος θέλει, παρακαλώ, κύριε Μέκη, θέλετε να δευτερομιλήσετε, όχι. Κύριε Μαρκούλη. Μία κουβέντα. Το ίδιο δεν είναι ο λόγος. Τρει φορέ το εγώ, εν πάση περιπτώσει, να πω το εξή: ότι η έννοια τη παράσταση κάποιου στο δικαστήριο και βεβαίω όταν πρόκειται για ενάγοντα ή προσφέροντα κτλ., δίνεται η απουσία δημιουργεί τίποτα νομιμοποίηση και νομιμότητα του δημογράφου. Επειδή απαντάω λίγο σε αυτό το οποίο είπε εξ αρχή και ο ενάγων όταν κάνει. Δηλαδή, αυτό ο οποίο φέρνει του προσφέρουν ή ενάγων. Αν δεν εξετάζεται η αγωγή εφόσον δεν υπάρχει νομιμοποίηση. Τώρα πάμε στο ζήτημα. Στο ζήτημα το οποίο έχει τεθεί σε σχέση με την ποινική διάσταση τη υπόθεση. Τελικά, εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν ο Δήμος Βέλιας είχε ενιαία άποψη πριν την εκδίκαση της υποθέσεως στο ποινικό δικαστήριο, αν είχε την ίδια άποψη κατά την εκδίκαση της υποθέσεως στο ποινικό δικαστήριο και αν είχε την ίδια άποψη κατά την εκδίκαση της υποθέσεως στο ποινικό εφετείο. Αυτό δεν μπορέσαμε να το καταλάβουμε και βεβαίως από αυτό το οποίο ακούγεται και σας είπα, έχουμε ζητήσει να μας δοθούν οι αποφάσεις των ποινικών δικαστήριων και των διοικητικών, να μας εκδοθεί τίποτα μέχρι τώρα. Αυτό είναι ένα λόγο παπαϊμαγγέλιο. Πώς θα σας δοθούν, κύριε Πρόεδρε, πώς θα σας δοθούν, κύριε. Έχει το Προεδρείο, έχει κανείς με το ποινικό δικαστήριο. Μήπως σε αποφάσεις. 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 Δεν τα έχει το Δήμο. Μα που έχει πάρει στα κύριο Δήμος ως πολιτική αγωγή. Πάση περιπτώσει. Και λέω, κύριε Πρόεδρε, εδώ πέρα. Το αναλαμβάνεσαι δεύτερη φορά. Τα μανίσαμε. Ένα κάρο λεπτά για να κάνει παράσταση πολιτικής αγωγής στο ποινικό δικαστήριο. Και τελικά δεν εμφανίστηκε δικηγόρος. Εγώ δεν λέω ότι ευθύνεται. Εκείνος ο δικαστήριος προσπαθεί να καλύψει άλλους. Αλλά είναι απαράδεκτο ένας Δήμος να μην παρίσταται για την υπεράσπιση του δικαίου. Έτσι. Επομένως, λέω στην παρούσα φάση ο κύριος Παπαστελίου μπορεί να κάνει πολύ καλά τη δουλειά. Γι' αυτό το λόγο τότε θα ψηφίσω την παράταξή της. Μάλιστα. Κύριε Καντελίδη, και ο κύριο Παπαστολίδη. Θέλω να πω τον κύριο Παπαστολίδη ότι όταν έγινε ο έλεγχο από του ελεκτέ, είπαν τι εργασίε. Όχι, όχι, γιατί μπερδεύουν του λογαριασμού. Εντάξει, νομικό. Ούτε καταλαβαίνω τι είναι. Κύριε Παπαστολίδη, δεν θέλω να το αναδείξω το πρόβλημα. Αφήστε το Το θέμα είναι ότι επί συνόλου είδαν οι ελεκτέ ότι τι εργασίε έγιναν στον δρόμο, τι λεφτά πήρε και ότι οι εργασίε οι οποίε έκανε μέχρι τον έλεγχο, γιατί μετά τον έλεγχο δεν ξανά έκανε εργασίε. Ότι χρωστάει, καταλογίστηκε ποσό των 400 και. Άρα, δεν είναι λέω. Συνεχίζει λοιπόν. Επί συνόλου εργασιών, όχι εκείνα έγιναν. Αν πληρώνονταν και εκείνα, από το εκατομμύριο που πήρε ο Ρογόλα, θα πήγαινε στο 1,5. Άρα ο καταλογισμό θα γινόταν 900. Δεν θα ήταν στα 400. Δεν τα πήρε, εκείνα δεν υπολογίζουν. Υπολογίζουν τι πληρώθηκε ο Ρογόλα και τι εργασίε έκανε. Απλά μην μπερδεύετε. Γιατί ο ένα λογαριασμό με τον άλλο. Ο ένας λογαριασμός με τον άλλο. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα μας, κύριε Καγγελίδη. Το ξέρω τι. Να διευκρινιστεί δικαστικά αυτή η διαφορά. Λοιπόν, μην επαναλαμβάνω τα γέννα. Επειδή λέγονται και μπερδεύονται οι λογαριασμοί. Γιατί μπερδεύονται. Εμείς θα πάρουμε απόφαση ποιοι λογαριασμοί μπερδεύονται. Μα είναι δικαστική εξέλιξη. Δεν θέλετε να πούμε. Μα κύριε, επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα. Δεν είναι επανάληψη, εγώ είπα και πριν. Θα ψηφίσω για τον λογαριασμό. Δεν είναι τα ίδια όταν εξηγούμε. Τα ξέρετε εσείς τους λογαριασμούς. Εγώ ασχολήθηκα σαν δήμαρχος οικονομικό με τους λογαριασμούς. Εσύ ασχοληθήκατε. Λοιπόν, τι. Ναι, να προσθέσω λίγα πράγματα. Δεν είναι το ίδιο το να μην κάνει παράσταση και να αποφασίσει ο κάποιος του ρυθμικού επαιτέου, το να κάνει παράσταση. Διότι όχι να σας τιμωρήσουμε. Δεν είναι λέτε όμως ότι είναι το ίδιο. Το ίδιο. Δεν είναι καθόλου. Δεν σας θέλω το χρόνο, αλλά πράγματα που επαναλαμβάνονται 18 φορές και λέμε τα ίδια, προσπαθώντας να πείσει ένα έναν χρόνο, ενώ δεν μπορεί, δεν είναι καμία λογική. Θα πω γιατί, κύριε, με την παράσταση εγκρίνεται και η νομιμότητα της ασχής του ενδίκου μέσου.
Γι' αυτό όταν... Δεν ασκήσαμε εμείς ενδικό μέσο. Ναι, ασκήσαμε. Αλλά εγκρίνεται η άσκηση του ενδικού μέσου, αυτό που είπε ο κ. Μαρκούλης πριν. Μα δεν είμαστε προσέρχοντες. Κύριε, καλά λέει ο λαός, την πλέξουμε για τρόπο και δικηγόρο. Έτσι. Λοιπόν. Αυτό ήθελα να προσθέσω και από πληροφορίες που δεν ξέρω πόσο ισχύουν, κλείσατε την υπόθεση ότι δεν ήταν αυτό, ότι ο Πέτρος θεώρησε τους δικηγόρους τους 10 που έβαζε ότι ήταν παραποδοτήκες, έτσι... Μετά έρχεσαι να προσθέσω. Λοιπόν, ψηφίζουμε για την... Για τον ορισμό. Το θέμα μας αυτό είναι για την αμοιβή. Την αμοιβή, την αμοιβή, ναι, ναι. Όπως λέει η εισήγηση. Το θέμα μας ήταν αυτό και να ακούσαμε... Λοιπόν, παρακαλώ. Κατά. Έξι. Λευκά. Ο κύριος Σαρκοδίκης είπες. Και σημαίνει για την πρόεδρο να... Τα κατά παρακαλώ λίγο να τα καταγράψει. Μετά τον κύριο Μπέκη, ο κύριος Μελιός, όλοι και οι